Καταρχάς, ξεκινώντας αυτή τη συνέντευξη τύπου, να εκφράσουμε σαν ποδοσφαιρικούς οργανισμούς τα θερμά συλληπιτήρια σε δύο οικογένειες. Στην οικογένεια του Παύλου Κυριακίδη, του ποδοσφαιριστή της Νίκης Βόλου, που τόσο άδικα έχασε τη σύζυγό του Ιωάννα σε ηλικία 30 χρονών, όσο και έναν φίλαθρο της ομάδας μας, τον Σωτήρη Πονηρό, ο οποίος είχε μια τραγική απώλεια των 3 μηνών παιδάκι του κορούλα του τη Ραφαέλ. Αυτές τις στιγμές δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα. Καλό κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Και εύχομαι αυτά τα δύο κορίτσια να είναι άγγελοι στον ουρανό που θα προστατεύουν τις οικογένειές τους και όλους μας. Και όπως λέει μία προσευχή, βοήθησε Θεέ μου όσους αγαπώ. Και αν και να είναι πάντα καλά, και αν δεν μπορούν να είναι κοντά μου, κράτησέ τους εσύ στην αγκαλιά σου αντί για μας. Τώρα, όσο έχει να κάνει με το παιχνίδι, ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Μια ομάδα η οποία μέχρι τώρα έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής. Μια ομάδα η οποία μείνεται, θα έλεγα, έχει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Αν θα δείτε και τα στατιστικά, είναι από τις καλύτερες άμυνες κατηγορίες. Και μια ομάδα η οποία μπορεί επιθετικά να μην έχει καλό συντελεστή, αλλά δεν πάβει με τις μεταγραφές τις οποίες έκανε, οι οποίες είναι όλες στο επιθετικό κομμάτι. Μια ομάδα η οποία θα μπορεί να διεκδικεί πράγματα. Ετοιμαστήκαμε όσο γίνεται περισσότερο για αυτό το παιχνίδι, δουλέψαμε πολύ και θα έλεγα ότι και αυτός ο αγώνας ήταν κάτι ανάλογο με το παιχνίδι, με την καρδίτσα. Και θέλω να πω, ότι μπήκαμε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ στοχευμένα στο πρώτο μέρος, όπου μας έδωσε τη δυνατότητα πολύ νωρίς να προηγηθούμε, μας έδωσε τη δυνατότητα να απελευθερώσουμε πράγματα και να μέσα από τακτικά κομμάτια τα οποία είναι δεδομένα τα οποία έχουμε σε αυτό το κομμάτι να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, να κάνουμε φάσεις και να πετύχουμε ένα δεύτερο γκολ το οποίο θα έλεγα μας έδωσε τη δυνατότητα στο δεύτερο ημίχρονο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το μάτς έτσι όπως έπρεπε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχαμε πάλι ένα κομμάτι κατοχής και αν κάποιος απειλούσε πάλι, φαινόταν ότι μπορεί να απειλήσει, ήταν η ομάδα μας. Άρα γενικά, για άλλο ένα παιχνίδι συνεχόμενο στην έδρα μας, δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία βγάζει ενέργεια, βγάζει πάθος, βγάζει δύναμη, έχει καθαρό μυαλό για να μπορεί να πετυχαίνει τον στόχο, ο οποίος ο στόχος ήταν οι 3 βαθμοί. Ο στόχος ήταν να πετύχουμε γκολ, όπως κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Και ο στόχος ήταν επίσης να κρατήσουμε το 0 για άλλο ένα παιχνίδι. Άρα δεν μπορεί μέσα από αυτή όλη την προσπάθεια να μην είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά, από τη δουλειά την οποία καταβάλλουμε κάθε μέρα. Και εύχομαι πραγματικά όλο αυτό να αποδώσει καρπούς και όπως λέω πάντα να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Καλή συνέχεια στην Κοζάνη, γιατί τουλάχιστον και στον πρώτο γύρο, αλλά και σήμερα εδώ είδα μια ομάδα πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δουλεμένη. Αυτό σίγουρα έχει σχέση και με τον προπονητή, ο οποίος δείχνει δείγματα πολύ καλής δουλειάς. Και έτσι όπως σας είπα, πιστεύω ότι είναι ομάδα η οποία μπορεί να είναι στον τρόπο του play-off. Συγχαρητήρια στη διαιτησία, γιατί όταν υπάρχει μια καλή διαιτησία πρέπει να τη λέμε.
Και να ευχαριστήσω κλείνοντας τον κόσμο, ο οποίος για ένα παιχνίδι ήταν δίπλα μας, ήταν ο 12ος μας παίκτης και πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ στο να πετύχουμε σήμερα το στόχο μας. Ευχαριστώ πολύ.